Γεια σας από το digitallife.gr, είμαι ο Άγγελος Βαγιανάκης και μπροστά μου έχω το Sony Xperia S. Είναι η πρώτη συσκευή που βγαίνει με λογότυπο Sony, ωστόσο να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η συσκευή δεν φτιάχτηκε από τη Sony, αλλά από τη Sony Ericsson. Απλά στο τέλος, λόγω της εξαγοράς, απέκτησε το logo Sony, όπως μπορείτε να δείτε και στο πάνω μέρος της οθόνης του. Να πούμε ότι η συσκευή αυτή είναι η πρώτη διπύρινη συσκευή της Sony. Έχει επεξεργαστεί dual core στο 1,5 GHz, είναι αρκετά γρήγορο, ωστόσο δεν γίνεται άμεσα εμφανές από την πλοήγηση στα μενού ή ταχύτητά του. Δοκιμάσαμε το AnTuTu, κάναμε το benchmark, μπορείτε να το δείτε και εδώ, και βρήκαμε ότι το benchmark του είναι στα ίδια επίπεδα, ίσως και λίγο παραπάνω από το Samsung Galaxy Note. Εδώ βλέπετε το score 6608, μπορείτε να το δείτε μάλιστα και με ranks. Να το κάνουμε λοιπόν submit και να το δείτε ακριβώς πως θα καταφέρει σε σχέση με άλλα κινητά τηλέφωνα. Πάμε λοιπόν στο score chart. Το βλέπετε λοιπόν, είναι πάνω από το Samsung Galaxy Note. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει 1 GB μνήμης RAM, έχει 4,3 inches οθόνη με ανάλυση 720p, είναι το υψηλότερο pixel density που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη mobile βιομηχανία, σε αυτήν εδώ την οθόνη. Τα pixels είναι εκπληκτικά, φαίνεται φανταστική η οθόνη, ακόμη και κάτω το φως του ηλίου δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το μόνο μας μικρό παράπονο είναι ότι στην πλοήγηση στο ίντερνετ μας κουράζει κάπως, γιατί έχει πολύ αυξημένο φωτισμό και οι γραμματοσειρές φαίνονται πολύ αδύναμες, δηλαδή πρέπει κάποιος να φέρει πολύ κοντά το κείμενο για να δει με ακρίβεια, να διαβάσει αυτό που γράφεται. Να πούμε επίσης ότι έχει κάμερα στο μπροστινό μέρος 1,3 MP για την πραγματοποίηση βίντεο κλήσεων με δυνατότητα καταγραφής βίντεο 720p. Στο πίσω μέρος έχει μια 12 κάμερα, εδώ μπορείτε να τη δείτε, με LED flash, η οποία μπορεί να καταγράψει βίντεο 1080p και μάλιστα μπορεί να καταγράψει φωτογραφίες 12 MP. Είναι το πολύ δυνατό σημείο αυτού του τηλεφώνου. Επίσης έχει ένα εντυπωσιακό στοιχείο που μπορείτε να δείτε εδώ, τα πλήκτρα του εδώ κάτω χαμηλά είναι διάφανα, δηλαδή το χέρι μας φαίνεται από κάτω. Στην ουσία δεν εφάπτεται πάνω εδώ για να λειτουργήσει, αλλά ακουμπάται πάνω σε μικρές τελίτσες που υπάρχουν ακριβώς πάνω από τα πλήκτρα αυτά, τα διάφανα. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει Android έκδοσης 2.3.7, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα, θα αναβαθμιστεί κάποια στιγμή σε Ice Cream Sandwich, ωστόσο δεν υπάρχει κάποιο παράπονο ως προς το πως φαίνεται το κινητό. Το front-end του μας αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα λίγα front-end μάλιστα που μπορούμε να πούμε ότι μας φαίνεται ελκυστικό. Επίσης η συσκευή έχει καλή απόκριση όσον αφορά το touch της, δεν είναι όμως, δεν συγκαταλέγεται στα κορυφαία της κατηγορίας, καμία σχέση βέβαια με τα προηγούμενα κινητά Sony Ericsson για όσους τα είχαν χρησιμοποιήσει. Το κινητό αυτό είναι σαφώς ανώτερο. Η τιμή του, από ό,τι μας ενημερώνει, θα είναι στα 599 €. Το θεωρούμε αρκετά όμορφο, για να μην πούμε πάρα πολύ όμορφο. Είναι εντυπωσιακός ο σχεδιασμός του.